Είχαμε τροχαίο πριν από λίγο και στο σημείο ακριβώς βρίσκεται. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν θα σας πούμε έτσι μια καλημέρα με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Έχουμε μια θλιβερή είδηση. Στο τούνελ της περιφερειακής οδού, στο ύψος της Τούμπας, το οποίο βλέπετε από πίσω μου, έγινε περίπου στις 3:10 ένα φρικτό τροχαίο με θύμα μια 17χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν 20χρονο, ο οποίος και το οδηγούσε, μπήκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να πέσει πάνω με πολύ μεγάλη ταχύτητα στα τυχώματα του τούνελ και να ανασυρθεί από τα συντρίμμια αυτού του αυτοκινήτου το 17χρονο κορίτσι, δυστυχώς νεκρό. Ο 20χρονος οδηγός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Για τα υπόλοιπα θα έχουμε σχετικές πληροφορίες και επίσημες αναφορές αργότερα στη διάρκεια της ημέρας. Δυστυχώς, Φέη, κυρίες και κύριοι, δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ. Γιατί είναι δύσκολο σημείο, είναι κακιά στροφή. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα προβληματικός, ακριβώς. Αυτό το οποίο μας εξηγούν κάθε φορά, δυστυχώς με τέτοιες πάρα πολύ αρνητικές αφορμές οι ειδικοί, είναι ότι αυτός ο δρόμος έχει ανάποδες κλίσεις. Έτσι όπως έρχεται το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλέτα από τα δυτικά, από την περιοχή δηλαδή της Πηλαίας ή της Καλαμαριάς και πηγαίνει προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν δύο διαδοχικές ανάποδες στροφές, η μία μετά την άλλη, με αποτέλεσμα δυστυχώς να έχουμε αρκετά τροχαία ατυχήματα και δεν μπορεί να γίνει κάτι αφού κατ' επανάληψη χάνονται ζωές, σημειώνονται τροχαία, δεν μπορεί να γίνει μια μελέτη και να αλλάξει χάραξη, να φτιάξουν διαφορετικά το δρόμο. Για μια ακόμη φορά ένα νέο παιδί, ένα κοριτσάκι 17 χρονών, να λέμε τώρα τέτοια ώρα ότι έχασε τη ζωή του. Είναι μια πονεμένη ιστορία η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας δρόμος ο οποίος χαράχτηκε κάτω από άλλα δεδομένα για να σηκώσει άλλους κυκλοφοριακούς και συγκοινωνιακούς φόρτους. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης σήμερα. Και γενικότερα αυτά τα οποία είχαν κατασκευαστεί πριν από 30 και πλέον χρόνια σήμερα μοιάζουν μάλλον κάπως προβληματικά. Κρίμα.